Σήμερα φιλοξενούμε έναν Έλληνα καθηγητή στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ενεργό στην πολιτική, Έλληνα οικονομολόγο, με τον οποίο είχαμε πει πολλά πριν τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο και μάλλον δεν έπεσε και πολύ έξω, όχι γιατί είναι προφήτης, αλλά γιατί έκανε καλή ανάλυση. Τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα. Καλημέρα, κύριε Λαπαβίτσα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι που θα τα ξαναπούμε. Και εγώ χαίρομαι, και τώρα πια έχουμε και την απόφαση της κάλπης σε δύο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η μία εντός και η άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι πολλά έχουν γραφεί, πολλά έχουν αποτυπωθεί, νίκη της κεντροαριστεράς. Είναι νίκη της κεντροαριστεράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και με ποια χαρακτηριστικά το ένα και το αυτομάτως δεύτερο? Ή είναι συντριβή μετά από 14 χρόνια των Τόρις? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι γίνεται. Συνετρίβησαν οι συντηρητικοί, όπως είχαμε πει και δυο μας το κουβεντιάζαμε πριν τις εκλογές, ότι θα συντριβούν, διότι η αναποτελεσματικότητά τους δεν έχει η ανικανότητά τους ως κυβέρνηση. Επομένως, ο κύριος λόγος είναι η συντριβή των συντηρητικών. Τώρα βγήκε στην κυβέρνηση το εργατικό κόμμα του κυρίου Στάρμερ με τεράστια πλειοψηφία. Αυτό είναι καθαρά αποτέλεσμα του εκλογικού συστήματος. Όταν δει κανείς το ποσοστό του στις εκλογές, είναι μικρότερο σαφώς από αυτό που είχε πάρει το εργατικό κόμμα του κυρίου Κόρμπιν το 2017 και είναι και μικρότερο σε αριθμό ψήφων από αυτό που είχε πάρει ο Κόρμπιν το 2019, το οποίο τότε είχε αναφερθεί ως καταστροφή, η μεγαλύτερη ήττα του εργατικού κόμματος. Ο κύριος Στάρμερ πήρε 600.000 ψήφους λιγότερες από τον κύριο Κόρμπιν το 2019. Δεν υπάρχει καμία στροφή προς την κεντροαριστερά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που υπάρχει είναι απόρριψη των συντηρητικών και στο μέτρο που έχουμε κάποια στροφή προς κάποιο κόμμα, είναι προς το κόμμα του κύριου Φάρερ, το οποίο αναφέρατε, το οποίο ανέβασε πολύ το ποσοστό του και συγκεκριμένα σε μεγάλες εργατοπόλεις του Βορρά, στο Newcastle, στο Manchester, στο Liverpool και ούτω καθεξής. Όχι στο Λονδίνο, και αυτό έχει την ερμηνεία του, διότι η σύνθεση του πληθυσμού στο Λονδίνο είναι διαφορετική από αυτή των εργατοπόλεων του Βορρά. Εκεί όμως που έχουμε μεγάλη συγκεντρώση εργατικού δυναμικού, το οποίο είναι εμπολής λευκό, έχουμε και στροφή προς τον κύριο Φάραζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο βρετανικό χαρακτηριστικό. Υπάρχουν χαρακτηριστικά βρετανικά, τα οποία μπορούμε να τα αναφέρουμε. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στη Βρετανία. Μισό αλλά λεπτό. Ο γενικός κανόνας είναι αυτός που έχουμε και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μισό λεπτό. Για να διευκρινίσουμε δύο πράγματα, γιατί μου κάνει εντύπωση, δεν έχει ακουστεί αυτό. Μου λέτε λοιπόν ότι η νίκη κοινοβουλευτικά σε απόλυτους αριθμούς πλειοψηφίας των εργατικών είναι νίκη μεν, αλλά με πολύ μικρότερο αριθμό ψήφων, απόλυτων αριθμών ψήφων, από την ήττα που την ονομάζαν καταβαράθρωση των εργατικών επί Κόρμπιν. Απλά η ιδιοποιώς διαφορά εδώ είναι ότι έχει συντριβή των συντηρητικών μετά από 14 χρόνια. Σωστά το κατάλαβα? Ακριβώς αυτό είναι. 600.000 ψήφους λιγότερες πήρε ο κύριος Στάρμερ από τον κύριο Κόρμπιν το 19, που υποτίθεται ότι είχε καταρρεύσει ο Κόρμπιν. Το 17, αυτό που έγινε με τον Κόρμπιν δεν έχει προηγούμενο. Τότε ήταν η πραγματική στροφή προς τα αριστερά. Μάλιστα. Όχι κεντροαριστερά, την αριστερά του Κόρμπιν. Το 19 υποτίθεται ότι ο Κόρμπιν κατέρευσε. Είχαμε ήττα και δεν ξέρω εγώ τι. Ο κύριος Στάρμερ πήρε 600.000 ψήφους λιγότερες από τον Κόρμπιν το 19. Δεν υπάρχει καμία στροφή προς τον κύριο Στάρμερ. Καμία λαϊκή στήριξη μεγάλη αυτού του πράγματος. Υπάρχει ψήφος, βεβαίως. Το Εργατικό Κόμμα είναι ένα μεγάλο κόμμα της Βρετανίας, μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα διακυβέρνησης. Αλλά να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, αυτό που βλέπουμε στη Βρετανία είναι αυτό που βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, για να το συνοπτικά, υποχώρηση του ακραίου κέντρου. Λιγότερο στη Βρετανία από αλλού, αλλά και στη Βρετανία. Υποχώρηση του ακραίου κέντρου. Άνοδος της άκρας δεξιάς στην Βρετανία. Εκείνο που έχουμε αλλού στην Ευρώπη, στη Γαλλία, είναι και άνοδος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτό είναι η ειδοποιώς διαφορά της Γαλλίας. Αλλά η υποχώρηση του ακραίου κέντρου και η άνοδος της άκρας δεξιάς, την οποία βλέπουμε και στη Βρετανία, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και πιο έντονα μάλιστα. Δεύτερο στοιχείο που θέλω να μας πείτε. Βλέπετε, και επίσης δεν έχει ακουστεί τουλάχιστον με εμφατικό τρόπο, παρά μόνο ότι είχε περισσότερο αριθμό απόλυτων ψήφων ο κύριος Φάραντς
αλλά ήρθε τέταρτος λόγω του εκλογικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν, λέτε, στις εργατικές πόλεις του Βορρά, με εξαίρεση το Λονδίνο, μία άνοδο, και μιλάμε για μία κίνηση πολιτική 4 εβδομάδων καμπάνιας ο Φάρατζ. Βαριά το λέω. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Όταν λέμε ακροδεξιά στο Ηνωμένο Βασίλειο, τι εννοούμε? Φασίστες, είναι φασίστες, ή εδώ είναι μία από τις ιδιαιτερότητες του Ηνωμένου Βασιλείου? Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουμε φασισμό παρόντα μέσα στο κόμμα του κυρίου Φάρατζ σε σημαντικό αριθμό. Μεμονωμένοι φασίστες πιθανώς να υπάρχουν, παντού υπάρχουν, αυτό δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά πολιτική παρουσία συντάγμενη δεν υπάρχει μέσα στο κόμμα του κυρίου Φάρατζ. Αλλού στην Ευρώπη, μέσα στην ακραδεξιά, υπάρχει. Η ακραδεξιά συνολικά της Ευρώπης, αυτή η ακραδεξιά η οποία είναι σε άνοδο, είναι πιο σύνθετο πράγμα από το φασισμό, από το να την αναφέρουμε ως φασισμό. Δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται. Mm. Έχει μέσα τις φασιστικά στοιχεία, όχι στη Βρετανία, αλλού, αλλά δεν είναι φασιστική εξέλιξη. Να τονίσω ότι στη Βρετανία υπάρχουν και φασίστες. Έτσι, υπάρχει φασιστικό κίνημα, αλλά είναι πολύ μικρό και είναι εκτός του κόμματος του Φάρατζ επιτοπλίστων. Άρα ο Φάρατζ τι είναι, αν το χαρτογραφίζει κάποιος πολιτικά, και κυρίως τι εκφράζει, γιατί είπατε ότι τίθηκε το λεγόμενο ακραίο κέντρο. Τι είναι λοιπόν, είναι η νέα δεξιά, να το πω έτσι, είναι πιο σωστά με όρους πολιτικής επιστήμης, και τι εκφράζει, ποια στρώματα εκφράζει? Αυτό είναι και το πραγματικό ερώτημα και θέλω λίγο να το κουβεντιάσουμε πριν να το καταλάβει και ο κόσμος και στην Ελλάδα κάτι, τουλάχιστον να μεταφέρω την άποψή μου γι' αυτό. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η νέα άκρα δεξιά, ας πούμε νέα άκρα δεξιά, γιατί είναι πέρα της κέντρο δεξιάς, με αυτή την έννοια δηλαδή. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η νέα άκρα δεξιά, πρέπει καταρχήν να δούμε τι είναι το ακραίο κέντρο, κύριε Σαχίνη. Γιατί αν δεν πούμε τι είναι το ακραίο κέντρο, δεν θα καταλάβουμε τι είναι αυτή η δεξιά που εμφανίζεται. Είναι ένα μυστήριο. Θα αρχίσουμε να λέμε ότι κάτι έπαθε ο κόσμος μέσα στο μυαλό του, ή ξέρω εγώ, συνέβη κάτι μυστήριο, μας θύψε κεραυνός ή κάτι άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επιτέλους και ένας άνθρωπος, εγώ θέλω να το πω, επιτέλους, γιατί θα τρελαθούμε, το λέει και ο απλός κόσμος εδώ στα μηνύματά του. Δηλαδή όλοι γίναν φασίστες. Ένα ωραίο πρωί ξυπνήσαν. Μιλάω για τον απλό λαό και γίναν φασίστες. Δηλαδή... Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού καθόλου. Επαναλαμβάνω, υπάρχει φασιστικό ρεύμα, υπάρχουν φασίστες, υπάρχουν ομαδοποιήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις όπως της Γαλλίας, είναι και συντεταγμένοι, αλλά και αλλού όπως στη Γερμανία κτλ. Αλλά δεν είναι πιο σύνθετο αυτό που γίνεται. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να ξεκινήσουμε από το ακραίο κέντρο. Τι είναι το ακραίο κέντρο? Να σας πω καταρχήν ότι αυτός ο όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον και στον τόπο Παστόρα, είναι του Ταρίκ Αλί. Ο Ταρίκ Αλί είναι προσωπικότητα της ριζοσπαστικής αριστεράς στη Βρετανία από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο άνθρωπος ήθελε να δηλώσει με αυτό το πολιτικό ρεύμα, ας πούμε έτσι, την πολιτική παράταξη η οποία στην ουσία κυβερνά τον κόσμο εδώ και 4 δεκαετίες. Την πολιτική παράταξη που είναι η αυθεντική έκφραση της παγκοσμιοποίησης και της χρηματιστικοποίησης του καπιταλισμού, την οποία ζούμε τα τελευταία 40 χρόνια. Η παράταξη αυτή είναι κεντροδεξιά και κεντροαριστερά. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. Όπως λένε και οι Εγγλέζοι, με δυσκολία μπορείς να βάλεις ένα τσιγαρό χαρτο ανάμεσα τους. Δεν υπάρχει διαφορά. Τι είναι τώρα το ακραίο κέντρο? Κάτι να αποσύμουν τρία πράγματα ως τέτοια παράταξη. Το πρώτο είναι η παράταξη που αποδέχεται αυτό που ονομάζουμε νεοφιλελευθερισμό. Άλλος όρος που χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα μας και γενικότερα, συχνά μπερδεμένα. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι η ελεύθερη αγορά, σε αντιπαράθεση με το κακό κράτος, όσο και αν το λέει αυτό. Όσο και αν οι υπερασπιστές του ή τέλος πάντων αυτοί που τον διαχειρίσουν λένε ότι είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι μάλλον η χρήση του κρατικού μηχανισμού για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου επιτοπλίστων. Έχει το κράτος μέσα τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι λάθος να λέγεται ότι είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αυτό το βλέπουμε και στον τόπο μας επ' ευκαιρία. Όλο για νεοφιλελευθερισμό ακούμε, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε στον τόπο μας είναι ότι λίγες μεγάλες επιχειρήσεις ελέγχουν την ελληνική οικονομία. Το είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές, όπου μάθαν όλοι να μιλάνε για καρτέλ. Αλλά ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Το πρώτο λοιπόν είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Το δεύτερο, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, στο γεωπολιτικό στην Ευρώπη, είναι η παράταξη η οποία αποδέχεται την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών ασυζητητή. Είναι η παράταξη η οποία δεν ασκεί κριτική στο ΝΑΤΟ ή ξέρω εγώ στην εξωτερική πολιτική των Αμερικανών.
που είναι εξαιρετικά φιλοπόλεμη και επικίνδυνη, όπως τη βλέπουμε στο Ισραήλ, όπως τη βλέπουμε στην Ουκρανία και ούτω καθεξής. Αποδέχεται το ακραίο κέντρο την αμερικανική ηγεμονία και την αποδέχεται πλήρως. Θεωρεί δηλαδή ότι η Ευρώπη έχει δεύτερη θέση εκεί. Το τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό για το ακραίο κέντρο είναι ότι έχει διαμορφώσει μια ιδεολογία. Σταδιακά τη διαμόρφωσε αυτή. Η οποία είναι πάρα πολύ ιδιόμορφη. Είναι μια ιδεολογία η οποία προβάλλει καταρχήν την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά την κλιματική αλλαγή. Και δεύτερον, προβάλλει την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων ταυτότητας. Δηλαδή το δικαίωμα στο φύλο, το δικαίωμα στη φυλή, το δικαίωμα στην σεξουαλική προτίμηση, στη θρησκεία. Αυτά είναι συστατικά στοιχεία της ταυτότητας, από τα οποία εξαιρείται βέβαια το εθνικό κομμάτι. Το εθνικό μέρος της ταυτότητας είναι κακό. Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εκεί. Το χαρακτηριστικό του ακραίου κέντρου σε αυτό το σημείο είναι ότι αντιλαμβάνεται αυτά τα δικαιώματα και την υπεράσπιση τους ως ατομική υποχρέωση. Δηλαδή είναι υποχρέωση του καθενός μας να τα υπερασπίζεται αυτά τα δικαιώματα και όχι συλλογικά, ατομικά. Συνεπώς, εάν διαφωνείς, αν λες ότι δεν είναι έτσι, κάτι δεν πάει καλά με σένα ως άτομο. Είσαι δηλαδή κακός άνθρωπος ή μπορεί να είσαι και ανήθικος. Μπορεί να είσαι και οτιδήποτε άλλο. Και έτσι το ακραίο κέντρο έχει φτιάξει μια ιδεολογία η οποία είναι εξαιρετικά περίεργη. Είναι δογματική, είναι αυταρχική και έχει ελάχιστη σχέση με τον κλασικό φιλελευθερισμό. Ελάχιστη σχέση. Αυτό που βιώνουμε δηλαδή στην Ευρώπη και αλλού ως ακραίο κέντρο, διακυβέρνηση ακραίου κέντρου, είναι πάρα πολύ αυταρχικό πράγμα. Χρησιμοποιεί το κράτος για να εξυπηρετήσει το μεγάλο κεφάλαιο και χρησιμοποιεί το κράτος για να χτυπήσει άλλες απόψεις με τις οποίες διαφωνεί. Και να το κάνει με πολύ σκληρό τρόπο. Το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης εξυπηρέτησε πάρα πολύ καλά αυτό που ανέφερα πριν ως παγκοσμιοποιημένο και χρηματιστικοποιημένο καπιταλισμό. Τις μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να περνάνε τα σύνορα, να κάνουν επενδύσεις παντού, θέλουν να πουλάνε και να αγοράζουν δανειστικό κεφάλαιο σε όλο τον κόσμο, να εισάγουν εμπορεύματα φθηνά και κυρίως να φέρνουν εργαζόμενους με τους χειρότερους όρους από άλλες περιοχές, συνήθως στις περιφέρειες, για να κάνουν τις δουλειές που είναι δύσκολες, τις δρόμικες δουλειές. Κύριε Λαπαβίτσα, κάντε μου μια χάρη, κάντε μια μικρή παύση. Θέλω να απευθύνω μια έκκληση σε κάποιους ακροατές. Όποιος δεν αντέχει σοβαρές κουβέντες, γιατί εγώ αυτό θεωρώ ότι γίνεται, πολύ απλά αλλάζει το ραδιόφωνο. Οι εκφράσεις έχοντας αρπάξει μισές κουβέντες να βγάζετε ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Με συγχωρείτε, θα το πω ευθέως και ας φανεί και λιγάκι εγωιστικό. Δεν σας θέλουμε σαν ακροατές. Ευθέως σας το λέω. Προτιμώ αυτόν που θα διαφωνεί από πάνω μέχρι κάτω με τον κύριο Λαπαβίτσα, αλλά που ακούει και τεκμηριωμένα καταθέτει την άποψή του, παρά αυτούς που συνθυματολογούν. Συνεχίστε, κύριε Λαπαβίτσα. Με συγχωρείτε αν προκαλώ αναταραχή. Όχι, δεν προκαλείτε τίποτα εσείς. Είναι οι μόνιμοι πελάτες τρολ. Ελάτε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο καπιταλιστικής ανάπτυξης και οικονομίας έφτασε στο τέλος του, έχει εξουθενωθεί. Και αυτό φαίνεται από τη μεγάλη κρίση του 2007-2009, κρίση καταλυτική, η οποία σήμαινε την αποκορύφωση και άρα και το τέλος της παγκοσμιοποίησης και της χρηματιστικοποίησης. Από τότε μέχρι τώρα, έχει τώρα 15 χρόνια κύριε Σαγίνη, που δεν πηγαίνει καλά η παγκόσμια οικονομία και δεν πηγαίνει καλά αυτό το μοντέλο το οποίο σας ανέφερα, δηλαδή της παγκόσμιας επέκτασης των μεγάλων επιχειρήσεων και της χρηματιστηριακής και χρηματοπιστωτικής επέκτασης. Η υποχώρηση του ακραίου κέντρου είναι η πολιτική αντανάκλαση αυτού του πράγματος. Και στην Ευρώπη έχει πάρει πάρα πολύ σκληρές μορφές. Η Ευρώπη είναι ίσως η χειρότερη περίπτωση. Καταρχήν η οικονομία της δεν πάει πουθενά. Έχει κολλήσει τελείως αυτή τη 15ετία η οικονομία της Ευρώπης. Έχει πάρα πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει πολύ μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες του κέντρου και της περιφέρειας. Έχει μεγάλη διάσταση στο εισόδημα και στον πλούτο σε κάθε χώρα, με χώρες μεγάλες διαφορές. Και αυτό εμφανίζεται ως τεράστια πίεση στα λαϊκά στρώματα. Τα λαϊκά στρώματα και του τόπου μας. Το βιώνουν αυτό καθημερινά ως αδυναμία να βγει ο μήνας. Και επίσης ως αδυναμία να δουν τι θα κάνουν τα παιδιά τους, τι δουλειά θα κάνουν, πώς θα ζήσουν. Δεν είναι δηλαδή αφηρημένη ανάλυση αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με το πώς ζει τα λαϊκά στρώματα σε κάθε τόπο.
Αυτή είναι η βάση για την εμφάνιση της νέας αυτής άκρας δεξιάς, κατά την άποψή μου. Εκεί πατάει. Πατάει στην αποτυχία του. Να δώσει απαντήσεις, να δώσει απαντήσεις, λέτε, στα λαϊκά στρώματα. Ερώτηση, αυτό το ακραίο κέντρο πολιτικά πώς εκφράζεται? Από μία μπάντα? Όχι, όχι, υπάρχει και πριν. Είναι και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους. Μάλιστα. Ουσιαστική. Και τα δύο κομμάτια αυτά, το ακραίο κέντρο, αποδέχονται τις βασικές παραμέτρους, δηλαδή την ελεύθερη διαχείριση της οικονομίας, μπορεί να καυγαδίζουν για επιμέρους κομμάτια του, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αποδέχονται επίσης αυτό που σας είπα για την Αμερικανική ηγεμονία και αποδέχονται και το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στις άκρες. Ο μεγαλύτερος υπέρμαχος αυτού του ιδεολογικού πλαισίου στην Βρετανία ήταν ο κύριος Κάμερον των συντηρητικών. Αυτός το πέρασε. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν ζούμε. Στη χώρα μας ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπέρμαχος αυτής της ιδεολογίας. Την προβάλλει συνεχώς. Και ο κύριος Μητσοτάκης είναι η κεντροδεξιά αυτού του ακραίου κέντρου. Αυτό το πράγμα λοιπόν βρίσκεται σε ολική υποχώρηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και είναι σε ολική υποχώρηση, όπως σας είπα, και αυτό το λόγο. Είναι σε υποχώρηση γιατί η οικονομία της Ευρώπης δεν πάει ξανά. Εκείνο που το κάνει πολύ σύνθετο στον τόπο μας και στην Ευρώπη γενικότερα είναι φυσικά το ακραίο κέντρο. Για πολλά χρόνια διακυβέρνησε τις χώρες της Ευρώπης μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το κάνει πολύ σύνδετο στον τόπο μας και αλλού. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε φυσικό πεδίο για αυτό το ακραίο κέντρο, καθώς η ίδια κινήθηκε προς την ελεύθερη κατεύθυνση τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες. Φυσικό πεδίο για το ακραίο κέντρο. Εκεί μεγαλούργησε το ακραίο κέντρο και τη συνέδεσε την Ευρώπη με όλο αυτό το πλαίσιο που δημιούργησε. Όπως καταλαβαίνετε, η υποχώρηση του ακραίου κέντρου, οι οικονομικές δυσκολίες της Ευρώπης πηγαίνουν χέρι-χέρι με αυτό που όλοι βλέπουμε δια του γυμνού οφθαλμού. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει, δεν έχει κατεύθυνση. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει, πώς τα που βαδίζει. Και έχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο την κυβερνά και τη διαχειρίζεται, το οποίο είναι τρίτης διαλογής. Τρίτης διαλογής και συχνά έχει και υποθέσεις διαφθοράς πίσω του. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση που έχει αρχίσει να όζει στην Ευρώπη. Εκεί πατάει η νέα ακροδεξιά. Δεν είναι κανένα μυστήριο. Εκεί πατάει. Η οποία προφανώς επιχειρεί με το δικό της, εγώ δεν θα τον κρίνω, γιατί οι πολίτες ακούν και κάνουν επιλογές ή παρασύρονται σε επιλογές ένδεν κακήθεν. Απαντά με έναν τρόπο, λέτε, εντελώς διαφορετικό στις αγωνίες και τους καημούς της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαϊκών στρωμάτων. Προσπαθεί να πει κάτι. Τώρα, σωστό ή όχι, αυτό να το δούμε. Άλλο θέμα. Κάτι προσπαθεί να πει. Οι υπόλοιποι δεν λένε τίποτα. Αδιαφορούν. Δεν υπάρχει. Φάτε παντεσπάνι. Κάπως έτσι. Αυτό κάνει η νέα ακροδεξιά. Εκείνο που θέλω να τονίσω εγώ, γιατί φυσικά εγώ διαφωνώ πολιτικά με την ακροδεξιά πλήρως. Σωστά. Αλλά δεν πρέπει να γνωρίσουμε τι είναι, να καταλάβουμε τι είναι. Δεν πάβει να προσπαθεί να βάλει το δάχτυλο επί των τύπων των Νείλων. Και αν δεν γίνει αυτό αντιληπτό, δεν θα καταλάβουμε από πού προέρχεται. Εκείνο που θα να πω εγώ είναι το εξής τώρα, και το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην περίπτωση της κυρίας Μελώνη, η οποία ανήκει σε αυτή την άκρα δεξιά, και βέβαια κυβερνά την Ιταλία εδώ και καιρό, αλλά και στην περίπτωση της κυρίας Λεπέν. Δεν είναι το ίδιο τα κόμματά τους. Η κυρία Λεπέν είναι πολύ πιο σκληρή όσον αφορά την πολιτική κατεύθυνση και περιέχει και σκληρούς φασίστες μέσα στο κόμμα της. Αλλά υπάρχει κάτι κοινό εκεί. Και το κοινό που υπάρχει ανάμεσά τους είναι ότι και οι δύο έχουν διαπιστώσει ότι μπορούν να επιβιώσουν και να διαχειριστούν την προσαρμογή της ιδεολογίας τους και της προσέγγισής τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι από τις πιο εντυπωσιακές εξελίξεις. Η κυρία Μελώνη είναι πυλώνας πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυλώνας σταθερότητας. Η κυρία Λεπέν ξέχασε τα περί εξόδου τα οποία μας έλεγε και αυτή προσπαθεί να προσαρμοστεί. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δείχνει ότι αυτή η δεξιά αντιλαμβάνεται ότι καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει κατεύθυνση, δεν ξέρει προς τα που θα πάει, έχει θεσμούς οι οποίοι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν και τι υπηρεσίες προσφέρουν, μπορεί να προσαρμοστεί και μπορεί να προσαρμόσει την ιδεολογία της μέσα εκεί. Αυτό είναι από τις πιο σύνθετες και επικίνδυνες εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας. Καλό είναι όσοι είναι ευρωπαϊστές στον τόπο μας να μην το ξεχνάνε, γιατί θα βρεθούν προεκπλήξεων το επόμενο διάστημα. Θέλω να απαντήσετε στο φίλο τον Παναγιώτη που λέει: ποια είναι η γνώμη του κυρίου Λαπαβίτσα, η Σκωτία και η Βόρειος Ιρλανδία πώς δέχτηκαν το αποτέλεσμα των εκλογών? Στη Σκωτία
Εκεί είναι διαφορετικά. Και στη Σκωτία και στην Βόρεια Ιρλανδία. Στην Σκωτία το Εθνικό Κόμμα δεν πήρε μικρό αριθμό ψήφων, πήρε σημαντικό αριθμό ψήφων, δεν κατέρευσε συνολικά. Είχαμε μετατόπιση των συντηρητικών στη Σκωτία προς το Εργατικό Κόμμα και γι' αυτό πήγε καλά το Εργατικό Κόμμα. Αλλά βεβαίως είχαμε και ήττα, υποχώρηση του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, γιατί πλήρωσε αυτά που τα λάθη και την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα και την αποτυχημένη ουσιαστικά διακυβέρνησή του τα τελευταία πολλά χρόνια. Η Σκωτία λοιπόν, μάλλον το θέμα της ανεξαρτησίας της μπαίνει στο ράφι. Τώρα όσον αφορά την Ιρλανδία, εκεί τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και πιο δυναμικά. Το σύνθημα εμφανίστηκε ως το μεγαλύτερο κόμμα. Το θέμα της ένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με την υπόλοιπη χώρα είναι θέμα χρόνου, κατά την άποψή μου. Θα συμβεί. Ήδη δηλαδή έχουμε εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά βέβαια δεν έχει κλείσει ακόμα. Έτσι. Υπάρχει ακόμα ένα ρήγμα το οποίο πρέπει να κλείσει. Υπάρχει ένα άλμα που πρέπει να γίνει πάνω από το κενό. Αλλά θα γίνει. Θα γίνει γιατί η κίνηση πηγαίνει προς τα εκεί. Το προτεσταντικό κομμάτι της κοινωνίας της Βόρειας Ιρλανδίας δεν έχει πλέον την πρωτοβουλία κοινωνικών και πολιτικών κινήσεων. Είναι θέμα χρόνου να κυριαρχήσει το Δουβλίνο. Αλλά τώρα τι συμβασμός ακριβώς θα γίνει, θα το δούμε. Μάλιστα. Το αποδέχεται. Το Λονδίνο το αποδέχεται αυτό. Ο Νικόλας λέει εδώ, αυτό που είπατε πριν από λίγο για τη νέα δεξιά και το πώς αντιλαμβάνεται αυτή την αμηχανία, να το πω έτσι, σικ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν πάει πουθενά. Είναι αυτό που λέτε, λέει κύριε Λαπαβίτσα, ή ότι αυτά τα κόμματα έχουν αντιληφθεί πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία απολύτως κατεύθυνση και ιδεολογία εκτός από εκείνη των αγορών και έτσι προσπαθούν να επενδύσουν σε αυτό προσφέροντας μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση στους λαούς που δίνει κάποιες απαντήσεις για τα δικαιώματά τους στην εργασία, για την εθνική τους ταυτότητα και περηφάνεια και ιστορία και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Διότι κύριε Λαπαβίτσα, να σας πω κάτι. Εντάξει η πράσινη ανάπτυξη, αλλά εδώ οι άλλοι δεν έχουν να φάνε, λέει. Βεβαίως υπάρχει αυτό το τελευταίο που λέτε. Δεν λίγο να το δούμε πιο προσεκτικά για να καταλάβουμε αυτό, την άποψή μου τουλάχιστον, αυτό που πιστεύω εγώ ότι γίνεται. Η νέα δεξιά, αυτή η νέα ακραδεξιά, η άποψή μου είναι, και παρακολουθώντας, διαβάζοντας τα προγράμματά της και αυτά που λένε, και στη Γαλλία που είναι χαρακτηριστική περίπτωση, η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση της τελευταίας περίοδου, δεν αμφισβητεί στην ουσία την νεοφιλελεύθερη διαχείριση της Ευρώπης. Να το ξέρετε αυτό. Δεν βλέπω δηλαδή πραγματική αμφισβήτηση. Εκεί που υπάρχει πραγματική αμφισβήτηση είναι από την αριστερά του Μελανσόν. Από εκεί υπάρχει πραγματική αμφισβήτηση του τρόπου διαχείρισης της οικονομίας και αυτό φάνηκε στη συζήτηση την προεκλογική. Το οικονομικό πρόγραμμα του Λαϊκού Μετόπου της Γαλλίας δέχτηκε πειρά από όλο το ακραίο κέντρο, ενώ το οικονομικό πρόγραμμα της κυρίας Λεπέν και του κόμματός της δεν δέχτηκε τα ίδια πειρά. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι δηλαδή εκεί η πραγματική διαφορά. Δεν είναι επίσης στο κατά πόσο αμφισβητεί την αμερικανική ηγεμονία. Έχει πει διάφορα η κυρία Λεπέν για την Ουκρανία το προηγούμενο διάστημα. Έχει πει διάφορα ο Φάρατζ. Μάλλον κάτι ψέλησε ο Φάρατζ για την Ουκρανία. Έχει πει διάφορα ο Όρμπαν και έχει κάνει διάφορα για την Ουκρανία. Αλλά δεν αποτελούν πραγματική αμφισβήτηση της αμερικανικής ηγεμονίας όλα αυτά. Αυτό που είναι, κατά την άποψή μου, είναι μια προσπάθεια να εκλογικευτεί η αμερικανική εξωτερική πολιτική, η οποία τη στιγμή είναι εξαιρετικά πολεμοκάπηλη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Και χωρίς ιρμό, κατά την άποψή μου, είναι η αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αυτό βλέπω ότι κάνει. Θα έρθω στη Γαλλία. Θέλω να πείτε στη φίλη μας την Αφροδίτη. Καλημέρα, Αφροδίτη, και ελπίζω να πάει καλά η σειρά, αν κρίνω από το τρέιλερ. Οι μουσικάρες έρχονται. Η Αφροδίτη μάλλον λέει, θέλω να μου πει ο κύριος Λαπαβίτσας, τι είναι η ακροκεντρώη τελικά, η νεοφιλελεύθερη μόνο, διότι δεν έχω κατορθώσει να καταλάβω τι όρος είναι αυτός, ακροκεντρώη. Σας είπα και πριν, είναι άνθρωποι που αποδέχονται τον νεοφιλελευθερισμό με την έννοια την οποία σας είπα πριν, δηλαδή χρήση του κράτους για να εξυπηρετηθεί το μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλες επιχειρήσεις. Με τέτοιο τρόπο, όχι υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Αυτά είναι κουβέντες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στην Ευρώπη τουλάχιστον δεν αμφισβητούν το γεωπολιτικό πλαίσιο, την αμερικανική ηγεμονία δηλαδή. Και τρίτον και κυριότερο, είναι άνθρωποι που απορρίπτουν την ιδεολογία
αυτή την ιδεολογία του ακραιοκέντρου, η οποία σας ανέφερα πιο πριν. Δηλαδή, απορρίπτουν τον ταυτοτικό προσδιορισμό του τι είναι σωστό και λάθος και εκεί το κάνουν με σύντομο τρόπο. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα απορρίπτουν την ιδεολογία ασκούν κριτική στην ιδεολογία της κλιματικής αλλαγής. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να το κάνει το ακραιοκέντρο αυτό για τους λόγους που ήδη αναφέρατε. Δηλαδή, από τη μια έχουμε την πράσινη μετάβαση και όλα αυτά περί ακραιοκέντρου έχουμε γεμίσει πράσινες μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Τόση πρασινάδα στο μεγάλο κεφάλαιο δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι τα λαϊκά στρώματα σηκώνουν την πίεση. Κυρίως ως μεγάλο κόστος ενέργειας. Δηλαδή το πληρώνουν ως ηλεκτρικό, το πληρώνουν ως κόστος για το η βενζίνη στο αυτοκίνητο και το καθεξής. Εκεί πάει η πίεση της πράσινης μετάβασης και τα λαϊκά στρώματα βλέπουν ότι το μεγάλο κεφάλαιο μια χαρά βγάζει κέρδη και από τα ορυκτά καύσιμα και μια χαρά κινείται προς τις πράσινες πηγές ενέργειας και κερδοσκοπεί εκεί. Επίσης, αυτό που βλέπει και κάνει η νέα δεξιά είναι να απορρίψει το ταυτοτικό προσδιορισμό στο μέτρο που αυτός αφήνει απ' έξω την εθνική ταυτότητα. Αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της. Λέει ότι υπάρχει εθνική ταυτότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και το κάνει αυτό, και εδώ είναι ο κίνδυνος, το κάνει αυτό συνδέοντάς το με το μεταναστευτικό. Το οποίο μεταναστευτικό είναι εξαιρετικά καυτό ζήτημα και στη χώρα μας. Και υπαρκτό. Και υπαρκτό, γιατί οι θέρουσες δυνατότητες κάθε χώρας έχουν κάποια όρια. Και αντιλαμβάνεστε ότι. Βεβαίως. Μάλιστα. Εκεί ξέρω, δεν τα λέω έτσι τυχαία. Σε αυτόν στον οποίο απευθύνομαι. Λέει εδώ Νίκος από το Λονδίνο. Συμφωνώ, λέει, με τον κύριο Λαπαβίτσα, αλλά μπορεί να μου πει γιατί τα μέχρι τώρα κόμματα συνεχίζουν να υποστηρίζουν την ίδια ιδεολογία η οποία τους οδηγεί στην ήττα. Δηλαδή, γιατί συνεχίζουμε με αστείες δικαιολογίες, για παράδειγμα, τον πόλεμο στην Ουκρανία, δέχονται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παραγιός Αμερικής, αφού ξέρουν ότι δεν συμφωνεί ο λαός και στρέφεται προς τα μη συστημικά λεγόμενα κόμματα. Ποιος ο λόγος επιμονής, αδιαφορούν? Δώστε μου μια γρήγορη απάντηση, αν θέλετε, σε αυτό. Υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα συμφερόντων το οποίο εξυπηρετείται από την κυριαρχία του ακραίου κέντρου. Αυτό δεν πρέπει να παραβλέπετε. Υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα συμφερόντων το οποίο εκτείνεται από τα πανεπιστήμια, πιάνει ερευνητικά κέντρα, μπαίνει στο πλαίσιο των κρατικών μηχανισμών κτλ. Και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι η πραγματική βάση για την ισχύ. Η ιδεολογική, η πολιτική και άλλη του ακραίου κέντρου. Δεν θα αλλάξει αυτό εύκολα. Δεν δέχεται ο άλλος τα συμφέροντά του να δεχτούν πλήγμα επειδή κάτι πάει καλά. Σου λέει εδώ θα το φάσει εσύ, όχι εγώ. Πάμε στη Γαλλία λίγο που είπατε ότι είναι το πιο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, από τη μία σε απόλυτο αριθμό ψήφων, το μέτωπο της κυρίας Λεπέν είναι πρώτο σε ψήφους. Από την άλλη, σε επίπεδο εδρών, το μέτωπο του κυρίου Μελανσόν, το λέω έτσι σχηματικά, είναι πρώτο. Όμως θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό που είπατε προηγουμένως ως πρόταση του λαϊκού μετώπου, π.χ. φέρα την Ουκρανία. Γιατί λένε όλοι το ίδιο μες στο λαϊκό μέτωπο, δεν έχει βάλει νερό στο κρασί του και ο Μελανσόν, και το βασικό είναι. Μα το ίδιο το λαϊκό μέτωπο, οι συνιστώσες, κοιτάνε δεξιά και αριστερά, πλην του Μελανσόν, οι μισοί λένε να πάμε με τον κύριο Μακρόν. Ο Μελανσόν λέει: τίθηκε ο Μακρόν. Ναι, αλλά συνεργαζόμενοι δικοί του είναι έτοιμοι να κάνουν παιχνίδι με τον Μακρόν. Μήπως τελικά ο Μακρόν. Θα το πω αυτό. Μου βγαίνει έτσι. Παρά το ότι λέμε όλοι έπαιξε, ποντάρισε σε μια ρουλέτα ρίσκο και του βγαίνει, διότι μονά ζυγά και πρόεδρος θα είναι και θα ορίσει πρωθυπουργό, για σκεφτείτε τη στιγμή που θα τους έχει 6 υποψηφίους του λαϊκού μετώπου μπροστά και θα λέει στο Μελασσόν φύγε εσύ, θα πηγαίνει στο φύγε εσύ, αυτόν θέλω. Πάλι μονά ζυγά δικά του. Άρα μήπως η Λεπέν έχασε μια μάχη των εδρών, αλλά ετοιμάζει να κερδίσει τον πόλεμο των προεδρικών εκλογών, και μήπως λέει κάτι αυτό για τη γαλλική κοινωνία τελικώς και το μεταφράζουν όλοι λάθος και πανηγύρια φραγμός στην Λεπέν? Δεν έχετε. Η πιθανότητα να γίνει αυτό δεν είναι αμελητέα. Διότι τα κομμάτια του λαϊκού μετώπου, τα οποία από την αρχή λοξοκοιτούσαν προς τον κύριο Μακρόν, δεν είναι ασήμαντα. Και οι σοσιαλιστές και ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρέπει να πω, δεν κράτησε τη θέση την οποία θα έπρεπε να είχε κρατήσει. Το κόμμα της κυρίας Λεπέν έχασε λόγω του εκλογικού συστήματος. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και δείχνει και την ποιότητα αυτού που ονομάζουμε αστική δημοκρατία. Έτσι. Το ίδιο γίνεται και στην Αγγλία, στη Βρετανία, επί τη ευκαιρία. Αν ήταν το εκλογικό σύστημα αυτό που είναι, δεν θα είχαμε το κοινοβούλιο που έχουμε. Δεν θα είχαμε το θρίαμβο του υποτιθέμενου του εργατικού κόμματος. Αλλά ας αφήσουμε αυτό στην άκρη.
Όντως αυτό συνέβη με την, κυρία Λεπέν και υπάρχουν κομμάτια του λαϊκού μετώπου τα οποία γλυκοκοιτάνε και προς τον κύριο Μακρόν, γιατί η εξουσία, ξέρετε, είναι πολύ γλυκό πράγμα για πολλούς από αυτούς. Εάν συμβεί αυτό, και σε επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μιλητέα πιθανότητα, εάν συμβεί αυτό, την επόμενη φορά η κυρία Λεπέν θα πάρει 53%, όχι 33%. Δηλαδή θα θριαμβεύσει, εάν συμβεί αυτό το πράγμα. Εάν δηλαδή γίνει μια τέτοια. Γιατί ο κύριος Μακρόν ιτήθηκε. Εάν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε μεσομακροπρόθεσμα θα είναι ιδιαίτερα θετικό για την άκρα δεξιά αυτό. Αλλά έχει πολλά. Πολλά μπορεί να γίνουν μέχρι να συμβεί αυτό και πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνει το κόμμα του κύριου Μελανσόν, το οποίο είναι ο πυλώνας του μετώπου, και αυτή είναι και η σημασία αυτού που συνέβη. Αν το κόμμα του κύριου Μελανσόν ήταν ένα κόμμα μέσα στο μέτωπο, δεν θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Δεν είναι όμως ένα κόμμα, είναι ο πυρήνας του. Είναι ο πυρήνας του μετώπου και αυτό είναι η σημασία που έχουν οι γαλλικές εκλογές, γιατί μας δείχνουν ότι ο ιστορικός διαχωρισμός αριστεράς και δεξιάς δεν είναι καθόλου ξεπερασμένος. Αυτά είναι κουβέντες του ακραίου κέντρου. Είναι κουβέντες του ακραίου κέντρου που υπόθηκαν κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα και με διάφορες εξυπνάδες, μάλιστα και στον τόπο μας. Δεν κοιτάμε αριστερά, δεν κοιτάμε δεξιά, κοιτάμε μπροστά. Όποιος κοιτάει μπροστά και δεν κοιτάει αριστερά και δεξιά θα έχει ατύχημα στον δρόμο. Και αυτό συμβαίνει. Ο διαχωρισμός αριστεράς και δεξιάς δεν είχε κλείψει. Το δείξει η Γαλλία. Το δείξει η Γαλλία γιατί τώρα, και δεν έχει σημασία. Η κυρία Λεπέν τόνισε το θέμα της μετανάστευσης. Το τόνισε με τον τρόπο το δικό της, τον τρόπο της άκρας δεξιάς. Πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος αυτός είναι εξαιρετικά επικίνδυνος. Γιατί στην ουσία έχει από κάτω του ρατσισμό. Αυτό που λέει είναι ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει το λευκό γαλλικό κομμάτι με το μη λευκό. Και ότι πρέπει να υπάρξει ένας διαχωρισμός της κοινωνίας. Δηλαδή στην ουσία αυτό που υπόσχεται, ή τέλος πάντων ο κίνδυνος από αυτό που υπόσχεται, είναι ένας απαρθάιτ στη Γαλλία. Ένας διαχωρισμός σε φυλετική βάση της γαλλικής κοινωνίας. Αυτό όντως θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το ακραίο κέντρο, γι' αυτό και το ακραίο κέντρο δεν θέλει την κυρία Λεπέν. Δεν τη φοβάται για τα οικονομικά. Δεν τη φοβάται για τα γεωπολιτικά. Τη φοβάται για αυτό που μπορεί να γίνει στην κοινωνία, που όπως καταλαβαίνετε, αν πάμε προς τα εκεί, θα έχουμε κοινωνικές εκρήξεις χωρίς προηγούμενο. Και στη Γαλλία και αλλού. Αυτός ο κίνδυνος στην περίπτωση της κυρίας Λεπέν είναι ιδιαίτερα ισχυρός, γιατί μέσα της έχει και κανονικούς φασίστες, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να παίξουν το παιχνίδι αυτό. Δεν είναι όλοι φασίστες, επαναλαμβάνω, αλλά μέσα της έχει και τέτοιους. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι μεγάλος κίνδυνος για τη Γαλλία και εκεί ακριβώς είναι η σημασία της εκλογικής επιτυχίας του λαϊκού μετώπου. Γιατί, ναι, μεν δεν πήρε τόσες ψήφους όσες η κυρία Λεπέν και σίγουρα δεν πήρε τόσες ψήφους όσες πήρε η κυρία Λεπέν μέσα στο εργατικό δυναμικό. Mm. Πραγματικότητα είναι ότι μεγάλα κομμάτια, τα μεγαλύτερα της γαλλικής εργατικής τάξης ψήφισαν την κυρία Λεπέν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η νίκη του αριστερού μετώπου έχει μεγάλη σημασία, γιατί είπε ότι το πρόβλημα της Γαλλίας δεν είναι η μετανάστευση. Ναι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση μετανάστευση. Δεν πηγάζει όμως από εκεί το πρόβλημα της Γαλλίας. Δεν θέλουμε μια κοινωνία που να είναι διαχωρισμένη ανάμεσα σε πολίτες αραβικής καταγωγής και πολίτες μη αραβικής καταγωγής. Αυτό είναι η συνταγή για καταστροφή. Εκεί έγκυται η σημασία της επιτυχίας του. Το τι θα συμβεί τώρα στο μέλλον, πώς θα διαχειριστεί όλα αυτά τα παιχνίδια που θα γίνουν, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα εξαρτηθεί από την προσωπικότητα επίσης του κ. Μελανσόν. Το χέρι της ιστορίας ακουμπάει πάνω στον κύριο Μελανσόν αυτή τη στιγμή. Όπως κάποια στιγμή επί ευκαιρία ακούμπησε πάνω και στον κύριο Τσίπρα στον τόπο μας. Αλλά ο κύριος Τσίπρας αποδείχθηκε πολύ μικρός γι' αυτό. Θα δούμε τώρα πώς θα αποδειχθεί στην περίπτωση της Γαλλίας ο κύριος Μελανσόν. Θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, θα δώσει μια πρόταση στη γαλλική κοινωνία που πηγαίνει μπροστά και δεν την οδηγεί σε πολυδιάσπαση, σε κατακαιρματισμό, σε ένα είδος apartheid. Θα γίνει αυτό. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Θα κρυθεί το επόμενο διάστημα αυτό. Θέλω να μου πείτε δύο ακόμη παραμέτρους για τη Γαλλία για να κλείσουμε Ελλάδα. Πληροφορούμε ότι παραιτήθηκε ο προσωπικός διευθυντής του γραφείου της κυρίας Λεπέν και έχει αρχίσει μια γκρίνια και στο εθνικό μέτωπο. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα κυλοπονήματα ενός αποτελέσματος που αλλιώς ναι, το σχεδιάζαν. Ναι. Όμως απ' την άλλη υπάρχει και μια τομή. Η ευρωομάδα της κυρίας Λεπέν συγκολλήθηκε με την ομάδα του κυρίου Όρμπαν και του συναυτό. Δεν πήγαν με την κυρία Μελόνι. Λέει κάτι αυτό στη νέα δεξιά? Υπάρχει μια ανακατανομή ισχύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
υπάρχει κατά πώς φαίνεται, αλλά το τι ακριβώς γίνεται, αυτά γίνονται, να ξέρετε, πίσω από κλειστές πόρτες. Το τι ακριβώς θα γίνει εκεί δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση για να ξέρω. Σίγουρα όμως η ακραδεξιά, όπως εμφανίζεται στην Ευρώπη τη στιγμή, δεν συμφωνεί γενικά σε όλα. Είναι σίγουρο αυτό. Η κυρία Μελόνι είναι ήδη ενταγμένη ή τέλος πάντων έχει προχωρήσει στην ένταξή της στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Λεπέν είναι απ' έξω για την ώρα. Το τι θα συμβεί λοιπόν εκεί θα το δούμε και αυτό. Ναι, υπάρχουν τριβές και ναι, υπάρχουν διαφορές οι οποίες είναι σημαντικές. Το πώς θα παίξει επίσης η πιο παραδοσιακή δεξιά έχει μεγάλη σημασία και τα κομμάτια της τα οποία δεν είναι και πολύ μακριά από την νέα ακροδεξιά της κυρίας Λεπέν. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι, ακόμα είναι, τουλάχιστον εγώ δεν έχω συγκεκριμένη άποψη. Γι' αυτό παρακολουθώ τι γίνεται, αλλά δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά πώς θα κινηθεί. Και το τελευταίο ερώτημα για την Γαλλία, για να έρθουμε και στην Ελλάδα στο λίγο χρόνο. Θα το κάνω σύνθετα μαζί με τον Γιώργο από την Ολλανδία, που λέει καταρχάς καλημέρα από την Ολλανδία στον κύριο Λαπαβίτσα. Υπάρχει ενδεχόμενο, λέει, σχηματισμού κυβέρνηση στη Γαλλία, έστω και μειοψηφικής, με συμμετοχή Α του κόμματος Μακρόν, Β του νέου λαϊκού μετόπου πλην Μελανσόν, δηλαδή σοσιαλιστές, πράτες και κομμουνιστές, και κάποιων ρεπουμπλικανών ντεγκολικών. Να το κάνω εγώ πιο σύνθετο. Μήπως ακούσια, όχι εκούσια, άλλωστε ο Μελανσόν έχει πει τα μύρια όσα το 18 για τον Τσίπρα. Εγώ Τσίπρας δεν θα γίνω, έχει πει. Μήπως όμως ακούσει. Ναι, ναι, να τα θυμόμαστε. Μήπως ακούσια ο Μελανσόν όμως αποδειχτεί ο χρήσιμος ηλίθιος του συστήματος Μακρόν. Αυτό είναι στην ουσία το ερώτημα που κοβετιάσαμε και πιο πριν. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύνθετο παίγνιο, το οποίο, στον οποίο το πρώτο ρόλο παίζει η πλευρά του κ. Μακρόν, η οποία ητήθηκε με ένα διατήρηση της δυνάμεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή το ακραίο κέντρο είναι σε υποχώρηση, αλλά δεν έχει ητηθεί. Όποιος νομίζει ότι έχει ητηθεί το ακραίο κέντρο, βλέπετε τα πράγματα από το τηλεσκόπιο. Υπάρχει ακόμα και έχει ισχύ και στη Βρετανία και φυσικά στη Γαλλία. Ο κ. Μακρόν είναι ακόμα εκεί. Και προσπαθεί, όπως κάνει πάντα ο κ. Μακρόν, ο οποίος είναι εξαιρετικά επικίνδυνη περίπτωση πολιτικού, να διαχειριστεί τις καταστάσεις για να σχηματίσει κυβέρνηση. Και βέβαια υπάρχουν κομμάτια μέσα στο λαϊκό μέτωπο τα οποία γλυκοκοιτάνε προς τον κ. Μακρόν, όπως σας είπα και πριν, η εξουσία είναι γλυκιά. Τώρα, ο κ. Μελανσόν δεν θα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος εδώ πέρα. Αμφιβάλλα θα πάει έτσι το πράγμα. Μάλλον θα είναι ο άνθρωπος από τις αποφάσεις του οποίου θα εξαρτηθεί το πώς θα κινηθεί η πολιτική κατεύθυνση. Είναι η ιστορία, ξέρετε, τις ορισμένες στιγμές ακουμπάει σε ένα άτομο. Μιλάμε για κοινωνικές δυνάμεις, μιλάμε για οικονομικές δυνάμεις, αλλά σε τελική ανάλυση κάποιος άνθρωπος κάπου πρέπει να πάρει μια απόφαση. Ο κύριος Μελανσόν θα έχει να πάρει τέτοιες αποφάσεις στο μέλλον. Εάν το έχει δηλώσει ο ίδιος επανειλημμένος ότι δεν πρόκειται αυτός να συνεργαστεί με τον κύριο Μακρόν και νομίζω ότι έχει δίκιο από την πλευρά την πολιτική τη δικιά του και από την πλευρά την ιδεολογική τη δικιά του. Συνεργασία της ανυπότακτης Γαλλίας με τον κύριο Μακρόν θα είναι το τέλος της. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά πώς θα σταματήσει τους υπόλοιπους από το να το κάνουν δεν είναι ξεκάθαρο. Εκεί θα χρειαστεί πολιτική πρωτοβουλία. Θα χρειαστεί δηλαδή να δείξει την ικανότητά του να πάρει αποφάσεις και να ξεμπλοκάρει την πολιτική κατάσταση. Ακριβώς αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο κύριος Τσίπρας το 2015 επισκευή. Ακριβώς αυτό. Ο Παύλος μου στείλε ένα εξαιρετικό εδώ μήνυμα. Στις γαλλικές εκλογές, το έλεγε ο κύριος Λαπαβίτσας, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω συγκεκριμένα. Έχουμε το εξής παράδοξο. Με βάση στατιστικά των γαλλικών εκλογών ποιοτικής ανάλυσης, η λαϊκή αριστερά, το μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να είναι περισσότερο αγαπημένη επιλογή manager, upper class, πολίτες με αποταμιεύσεις, μικροαστών, bourgeois, ενώ το μέτωπο της κυρίας Λεπέν φαίνεται να εκφράζει περισσότερο κατώτερα στρώματα, εργαζόμενους του λευκού ή του μπλε κολάρου, ακόμη και πολίτες μη λευκούς. Έχουν αντιστραφεί, λέει, οι ρόλοι. Σας το είπα και πριν, σας το είπα ακροθυγώς και πριν. Αυτό είναι από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του εκλογικού αποτελέσματος και είναι παρόμοιο με τη Βρετανία. Δηλαδή, η εργατική τάξη της Γαλλίας στο μέτρο που είναι λευκή, γιατί εδώ η φυλή μπαίνει μέσα στην εξίσωση, κατά πλειοψηφία ψήφισε Λεπέν. Ιδίως εκτός του Παρισιού, στην επαρχία δηλαδή, και επίσης κατά μήκος των μεσογειακών ακτών. Οι μεσογειακές ακτές της Γαλλίας είναι η κυρία Λεπέν. Όπως επίσης είναι και οι βόρειες περιοχές, οι περιοχές της πιο έντονης αποβιομηχάνησης. Εκεί δηλαδή κοντά στο Βέλγιο. Και εκεί υπάρχει η κυρία Λεπέν. Το λαϊκό μέτωπο τράβηξε ψήφους
ανθρώπων που έχουν μη, ας το πούμε, εθνοτική γαλλική καταγωγή, δηλαδή στη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη γενιά μεταναστών. Τράβηξε επίσης ψήφους ανθρώπου που έχουν υψηλότερη παιδεία και ψήφους της νεολαίας. Δεν έχει δηλαδή την ίδια λαϊκή, τόσο λαϊκή βάση όσο φαίνεται να έχει για την ώρα η ψήφος της κυρίας Λεπέν. Αυτό επ' ευκαιρία το είδαμε, όπως σας είπα και πριν, και στη Βρετανία. Η ψήφος για το Εργατικό Κόμμα, το Λονδίνο για παράδειγμα, βάφτηκε κόκκινο του Εργατικού Κόμματος. Το Λονδίνο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, ο οποίος είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά μετανάστες, οι οποίοι κατά κανόνα ψήφισαν Εργατικό Κόμμα. Όταν πάει κανείς σε περιοχές της εργατικής τάξης, όπως σας είπα και πριν, της εργατοπόλης του Βορρά και αλλού, και στις δύο το φάρε τα πήγε πολύ καλά. Αυτό συνεχίζει να είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής μας, η αδυναμία της αριστεράς να συνδεθεί ξανά με τα εργατικά και λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι και η βασική, το κύριο αποτέλεσμα του ακραίου κέντρου, της διακυβέρνησης από το ακραίο κέντρο. Η αριστερά έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια ιστορικά. Αποκόπηκε δηλαδή από τον ιστορικό της υποστηρικτή. Η σημασία που έχει αυτό που έγινε στη Γαλλία, κύριο Μελανσόν κυρίως δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μια δυνατότητα να ξαναεμφανιστεί αριστερά, η οποία δεν θα είναι του Σαλονιού, αλλά θα είναι των εργαζομένων, λαϊκή και ούτω καθεξής. Είναι μόνο δυνατότητα για την ώρα, δεν είναι παραπάνω. Θα κριθεί από το τι θα κάνει ο κύριος Μελανσόν και από το πώς θα το χειριστεί. Επ' ευκαιρία, το κόμμα του Μελανσόν είναι ιδιαίτερα προσωποκεντρικό, το έχετε υπόψη σας. Είναι λίγο βασιλιάς ήλιος ο κύριος Μελανσόν. Είναι ξεχωριστή πολιτική προσωπικότητα, αλλά το κόμμα του ως κόμμα δεν έχει τη δομή που θα περιμένει κανείς από ένα ιστορικό αριστερό κόμμα. Δεν έχει δηλαδή όλους αυτούς τους μηχανισμούς και δεν έχει την εσωτερική δημοκρατία που θα περίμενε κανείς να έχει. Αυτά είναι όλα προβλήματα που θα λυθούν στο άμεσο μέλλον, αν θέλει να πάει καλά ο κύριος Μελανσόν και να θεμελιώσει ξανά την αριστερά και για τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μία κουβέντα σας. Εσείς τα περιγράψατε και κάνατε και ένα διαχωρισμό περί της αριστεράς του καναπέως. Όμως στην Ελλάδα, κέντρο-κέντρο αριστερά και ολίγων κυβερνητικά, αλλά ολίγων, έχουν πανηγύρια. Τι γίνεται, ο νηστικός Καρβέλια ονειρεύεται, με συγχωρείτε δηλαδή. Ούτε εγώ καταλαβαίνω, κύριε Σαχίνη, γιατί έχουν πανηγύρια. Αυτό δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Ίσως δεν υπάρχει αντίληψη τι συμβαίνει, βαθύτερη αντίληψη τι συμβαίνει στις μεγάλες χώρες. Με συγχωρείτε, κύριε Λαπαβίτσα, θέλω να το πω. Σοβαρή ανάλυση, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, για τις γαλλικές εκλογές, εγώ άκουσα από τον κύριο Κουτσούμπα. Οφείλω να το πω. Δεν ήταν χαρούλες και πανηγυράκια και μια χαρά πήγε στο Παρίσι. Μια χαρά ήταν τα γαλλικά του. Λοιπόν, τον άκουσα, έκανε μια πολύ προσεκτική ανάλυση. Είπε περίπου αυτά που λέτε, όχι τα ίδια. Είπε όμως ότι πρέπει να μας προβληματίσει τι γίνεται στις λαϊκές και εργατικές γειτονιές. Να δούμε το γιατί. Γιατί το κόμμα της κυρίας Λεπέν σαρώνει. Φυσικά, έχει, σε αυτά ο κύριος Κουτσούμπας και το ΚΚΕ έχει πάντα μια ιδιαίτερη επίδοση και κανείς πρέπει να τους ακούει πολύ σοβαρά. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Τώρα το άλλο, τα υπόλοιπα είναι προς συζήτηση. Αλλά σε αυτά, βεβαίως, το ΚΚΕ έχει πάντα, πάντα αξίζει να κοιτάει κανείς το τι λέει, πώς εκτιμά τις καταστάσεις, ειδικά στην Ευρώπη και γενικότερα. Σε πολλά από αυτά έχει πέσει μέσα το ΚΚΕ διαχρονικά. Τώρα, πέρα από αυτό, η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά η δικιά μας. Ναι. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, το οποίο χαρακτηριστικό χωρών της περιφέρειας. Η Ελλάδα είναι χώρα της περιφέρειας. Και η περιφέρεια, ξέρετε, δημιουργεί ένα είδος υποτέλειας, η οποία εσωτερικοποιείται στον άνθρωπο. Δηλαδή, η δική μας η πολιτική αισθάνονται λίγο ακόμα σαν να είναι παρήσακτοι στο παζάρι, επαρχιώτες στο παζάρι όταν πηγαίνουν. Και πώς μας έτυχε αυτό εμάς, πώς καταφέραμε και μπήκαμε εδώ μέσα. Και γι' αυτό θεωρούν ότι η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα είδος υπέρτατου αγαθού. Είναι μια τεράστια επιτυχία, ιστορική επιτυχία της Ελλάδας, στην οποία εμείς πρέπει να είμαστε, η Ελλάδα δηλαδή, πρέπει να είμαστε οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της. Δεν είναι έτσι, φυσικά καθόλου. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτσι, ούτε η είσοδος και η συμμετοχή της Ελλάδας είχε τα αποτελέσματα που περίμεναν αυτοί που μας βάλανε μέσα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία. Για την ώρα, αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, η δικιά μας, η κεντροδεξιά είναι στην κυβέρνηση, αλλά και η κεντροαριστερά που είναι απ' έξω, είναι βασιλικότερο του βασιλέως όσον αφορά τα θέματα της Ευρώπης. Είναι δηλαδή εντυπωσιακό. Δηλαδή, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της εσωτερικεύσης της υποτέλειας. Δεν ασκείται κριτική, δεν υπάρχει σοβαρή συζήτηση. Είναι σαν να μιλάει κανείς για το πιστεύω ή για τα
τέλος πάντων, για κάποια από τα δόγματα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Δεν το συζητάμε αυτό. Αν δεν το συζητήσεις, αυτό τι θα συζητήσεις. Αν συζητήσεις τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε παρακμή και τους λόγους για τους οποίους το πολιτικό σύστημα κινείται προς τα δεξιά, εννοώ τους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, τότε τι θα συζητήσεις. Τι θα πούμε, δηλαδή, ότι υπάρχει, όπως το λένε, νατιβισμός και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλους όρους, αστείους όρους που έχουν έρθει από την Αμερική. Τι θα συζητήσεις. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι είναι αυτό, για να μην μακρηγορώ, είναι ακόμα μία ένδειξη της πλήρους αποτυχίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Τώρα τη ζούμε την αποτυχία αυτή, κυρία Σαχίνη. Το λέω αυτό γιατί την προηγούμενη δεκαετία, όταν η χώρα μας πέρασε από το μάτι της βελόνας, ακουγόταν διάφορα βαθιά έτσι φιλοσοφικά, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι οικονομικό, ούτε κοινωνικό, είναι πολιτικό. Οικονομικό και κοινωνικό ήταν το πρόβλημά μας και παραμένει. Αλλά το λέγαν διάφοροι ότι είναι πολιτικό και άμα αλλάξουμε τους πολιτικούς θα γίνουν καταστάσεις καλύτερες. Η πραγματική αποτυχία του πολιτικού συστήματος, το πολιτικό πρόβλημα της χώρας μας φάνηκε τώρα. Όχι την προηγούμενη δεκαετία, αυτήν την δεκαετία φάνηκε, που έχει κολλήσει ο τόπος. Δεν ξέρουμε προς τα πού να πάμε. Η Ευρώπη παραδέρνει και το ελληνικό πολιτικό σύστημα φλιαρεί και λαϊδάει, τσακώνεται για ασήμαντα πράγματα, δεν δίνει καμία κατεύθυνση στη χώρα. Και μετά απορεί γιατί ο ελληνικός λαός απέχει από τις εκλογές. Γιατί ρίχνει μαύρο, γιατί βγάζει την ελληνική νέα αυτή άκρα δεξιά. Δεν υπάρχει καμία δυσκολία στο να ερμηνευτεί. Συμβαίνει και στη χώρα μας, με τις παραμέτρους της χώρας μας, αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς έχει ελληνικά χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες του τόπου μας. Έτσι γίνεται παντού. Καλά το είπατε εσείς. Και νατιβισμός, η νέα αμερικανική εμπνεύσης έκφραση. Ξέρετε, είναι 50 χρόνια μεταπολίτευσης που πάτησαν πάνω σε μια προδοσία. Ούτε γι' αυτό δεν μιλάει η ελληνική πολιτική τάξη. Θα πάμε εκεί 20, 21, 22, 23, τον Αύγουστο δεν το συζητάμε. Και κλείσαμε. Και είναι 50 χρόνια, κύριε Λαπαβίτσα. Δηλαδή, μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε και δικαίως και για την Παλαιστίνη και δικαίως. Δεν μιλάμε για την Κύπρο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι 50 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο και από ό,τι ακολούθησε. Το κυρίαρχο στρώμα στον τόπο μας, το πολιτικό στρώμα φαίνεται να το έχει ξεχάσει, επειδή διώκει να το περάσει στα αζήτητα. Αντιδρά σε όποιον θέλει να το βάλει ξανά στο προσκήνιο με άλλους όρους. Εκείνο που έχω να σας πω εγώ είναι το εξής γι' αυτό. Ο τρόπος που κινήθηκε η Ευρώπη και ο τόπος μας τελευταία χρόνια είναι ένας τρόπος, όπως σας είπα και πριν, πρόσδεσης στο ευρωπαϊκό άρμα και στη γενικότερα στο άρμα της αμερικανικής ηγεμονίας, που στην ουσία σημαίνει απώλεια εθνικής κυριαρχίας και λαϊκής κυριαρχίας. Αυτό σημαίνει στην τελική ανάλυση. Η απάντηση που πρέπει να δοθεί στο Κυπριακό, πρέπει να το θυμάται αυτό το πράγμα, να έχει υπόψη δηλαδή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει λύση του Κυπριακού, το οποίο χρειάζεται λύση, γιατί δεν έχει λυθεί. Είναι εκεί, είναι ζωντανό και δημιουργεί συνεχώς τριγμούς και τριβές, οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Αλλά η απάντηση στο Κυπριακό δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο σε βάση εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, η οποία όμως δεν θα καθορίζεται από αυτά τα οποία καθόρισαν τη στάση του Κυπριακού τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή την Εκκλησία και την πρόσβαση στο Αμερικανικό άρμα. Χρειάζεται τομή σε αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται τομή, χρειάζεται άλλη προσέγγιση και πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα αυτά τα περί διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και ούτω καθεξής δεν είναι λύση. Έχουν ξεπεραστεί στα πράγματα, εκ των πραγμάτων. Άλλη προσέγγιση χρειάζεται, άλλος τρόπος χρειάζεται, ο οποίος να θέτει το θέμα της ανεξαρτησίας της Κύπρου με τρόπο υγιή που να επιτρέπει και στις δύο κοινότητες να ζήσουν. Τώρα θα ανοίξουμε μεγάλο θέμα εδώ. Όχι, δεν είναι η ώρα. Νομίζω ότι δώσατε ένα στίγμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λαπαβίτσα, για μια φορά ακόμη για τη συζήτηση που ανοίγει παράθυρα σκέψης με συμφωνίες, διαφωνίες, αλλά ανοίγει παράθυρα σκέψης. Και το ενδιαφέρον είναι να ακούγονται οι απόψεις, γιατί με προσημειώσεις δεν γίνονται συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη. Η εκπομπή σας για μια ακόμα φορά είναι ένα πολύτιμο βήμα για όλους μας. Επιτρέπετε τη συζήτηση που αλλού είναι τελείως αδύνατη. Να το συνεχίσετε έτσι, γιατί γι' αυτό έχετε και την στήριξη που έχετε από τόσο πολύ κόσμο. Να είστε καλά. Πολύ.